Θα μείνουμε στον χώρο της αυτοδιοίκηση. ερχόμαστε στις δημοτικές εκλογές. Θα πάμε να μιλήσουμε για ένα από τους μικρότερους αλλά και τους ωραιότερους δήμους της Δυτικής Μακεδονίας, τον Δήμο Βελβεντού με τις μεγάλες προοπτικές αλλά και τα συγκεκριμένα προβλήματα που επιζητούν λύση. Μαζί μας είναι ο ψήφιος δήμαρχος Νίκος Τέτος, επικεφαλής του συνδυασμού Βελβεντό. Προχωράμε μαζί. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας και ευχόμαστε βεβαίως καλή επιτυχία. Ε, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση ε, νομίζω ότι θα είναι μια ενδιαφέρουσα κουβέντα και συζήτηση. Αυτό Θα την παρακολουθήσουμε με προσοχή οι τηλεθεατές σας και οι συνδημότητες μας. Και εκτιμώ το ότι μας αφιερώνει λίγο χρόνο τις τελευταίες ημέρες το προηγούμενο αγώνα. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Πώ πηγαίνει να ξεκινήσουμε από αυτό, τι ακούτε από του συνδημότε σα, ποια θέματα βάζουν στην πρώτη γραμμή και αν έχουν ενδιαφέρον, αν παρουσιάζουν ενδιαφέρον, α, αν βρίσκεται βίκο αότα στι επισκέψει σα, τι σα λένε οι πολίτε. Ε, δεν έχουμε τελειώσει τι επισκέψει. Η αλήθεια Προφανώς, είναι ότι βέβαια. έχουμε τρει συλλόγου. Σήμερα έχουμε μία συνάντηση και αύριο άλλε δύο. Νομίζω θα κλείσει ο κύκλο όλων των επαφών. Η αλήθεια είναι ότι αυτά που έχουμε ακούσει. Ήταν αυτά που ακούγαμε όλο το διάστημα των τελευταίων ετών. Mm -hmm. Η αγωνία για το αύριο του Βελβεντού. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, να αφήσουμε το χθε, χωρί να μηδενίζουμε πάντα τι δημοτικέ αρχέ. Ε, θα πρέπει να στοχεύσουμε στο αύριο. Είναι νομίζω αναγκαίο, δεν θα πω αναγκαίο κακό, αλλά νομίζω ότι είναι. Αυτό ο σκοπό όλων. Mm -hmm. Και μάλιστα το έχουμε εισπράξει από όλου του συνδημότε. Ότι κάτι υπόμενη... πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να αλλάξει. Και ήταν η επόμενη ερώτησή μου: Πώ και πήρατε την απόφαση να διεκδικήσετε τον Δήμο. Να υπενθυμίσω βεβαίω ότι το όνομα του συνδυασμού είναι Βελβεντό, προχωράμε μαζί. Πώ πήρατε λοιπόν την απόφαση αυτή σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση, πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν η στελέχωση του ψηφοδελτίου σε έναν μικρό Δήμο όπω είναι ο Δήμο Βελβεντού. Η αλήθεια είναι ότι επειδή εγώ ήμουν και το ποσοστό του καινούργιου ψηφοδελτίου, γιατί μιλάμε για καινούργιο ψηφοδέλτιο, mm -hmm. κατά 80% απαρτίζεται από νέους αλλά και από κάποιους έμπειρους ανθρώπους, ε, οι οποίοι, τα οποία παιδιά για πρώτη φορά ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα. Mm -hmm. ε, η αλήθεια είναι βέβαια ότι πλην των επαγγελμάτων που είναι ελεύθεροι επαγγελματίε οι πιο πολύ, αλλά έχουμε και ειδικότητε όπω γιατρού, αγρότε, ιδιωτικού υπαλλήλου κτλ. Πολυσυλλεκτικό θα έλεγε κανεί για να ταιριάζει και με την κοινωνία, την πολυσυλλεκτικότητα τη κοινωνία του Βελβεντού. Και υπερκομματικό. Έχουμε καλύψει όλοι, όλες τις ειδικότητε και όλου του ανθρώπου όπω και όλε τι ηλικίε. Mm -hmm. Υπάρχει κομματική στήριξη. Όχι, όχι. Αυτό ήταν ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή που μαζευτήκαμε ω συνδυασμό. Ε, ο κάθε ένα από εμά νομίζω ότι έχει την πολιτική του διαδρομή και την κομματική του ιστορία. Βεβαίως. Νομίζω ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν χρειάζεται να εμπλέκονται και να μπλέκονται τα κόμματα. Ε, ας πούμε, π.χ. αύριο είναι ο Πρωθυπουργό, εγώ είμαι καλεσμένος από το γραφείο του Πρωθυπουργού, όπως και στις εκλογές της Περιφέρειας έχουμε δει όλους τους υποψήφους περιφερειάρχες mm -hmm. που μας έχουν στείλει πρόσκληση. Ε, νομίζω ότι είναι η συνεργασία είναι επιβεβλημένη όποιο και αν είναι... Στον πρώτο βαθμό, στον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκηση, είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Επιβεβλημένοι, γιατί διαφορετικά δεν θα προχωρήσουν και στο σχεδιασμό του ούτε η ΜΕΝ, ούτε η ΔΕΟ, ούτε η Περιφέρεια, ούτε η ΔΗΜΗ. Αυτό συμφωνώ και εγώ μαζί σα. Τώρα, να έρθουμε στα του Δήμου. Ρώτησα και νωρίτερα τι σα παρακίνησε για να πάρετε την απόφαση. Με άλλα λόγια, τι βλέπετε να, χρει... να χρειάζεται βελτίωση και να κάνουμε και έναν απολογισμό αυτή τη δημοτική περίοδου, πού πέτυχε και πού απέτυχε η Δημοτική Αρχή του Στεργίου. Ε, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσω από το τελευταίο. Ναι, παρακαλώ. Ε, η αλήθεια είναι η εξή ότι όταν έγινε το Βελβεντό ανεξάρτητο από το 2019 μετά την εποχή Καλλικράτη ε, βάλαμε πλάτες και σαν αντιπολίτευση και σαν συνδυασμό και προσωπικά στο να στηρίξουμε οποιαδήποτε προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να ξεκινήσει τον καινούριο Δήμο δεν θα πω από το μηδέν γιατί και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή Κοσματόπουλου και η προη... προηγούμενη Δημοτική Αρχή Κωνσταντόπουλου βάλαν το λιθαράκι του με όσα εμπόδια αυτέ οι Δημοτικέ Αρχέ αντιμετώπισαν ε, και από την ΜΚΟ και από την συντονιστική θα έλεγα τότε. Mm -hmm. Αυτά γι' αυτά έχουμε κριθεί όλοι. Ε, τα ξέρει ο κόσμο να μην γυρνάμε ξανά στο παρελθόν. Κατανοητή. Θέλω να πω όμω το εξή: ότι η νη Δημοτική Αρχή πήρε ένα Δήμο ξεχρεωμένο, μάλιστα πήρε και χρήματα στα ταμεία. Θα πω μόνο ότι έχει πάρει μόνο από τον διαχωρισμό 2 εκατομμύρια ευρώ και 1 εκατομμύριο από το επίδομα ορεινότητα, σύν τα τακτικά, σύν τα συγχρηματοδοτούμενα, σύν τα συνεχιζόμενα έργα, γιατί ε, η νη Δημοτική Αρχή δεν βρήκε μηδέν στο πηλίκο, πήρε έργα συνεχιζόμενα. Mm -hmm. Μπορούμε να πούμε και πόσα έργα έχουν εκτελεστεί και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, στο Δήμο Σερβίων Βελβεντού, στον Καλλικρατικό Δήμο. Ε, παρά τα αυτά όμω. Εμεί βάλαμε πλάτε ε, σε όλα τα θέματα. Να σα πω μόνο ότι την τελευταία χρονιά από τα 104 δημοτικά συμβούλια, ε, 104 θέματα που συζητήθηκαν στα δημοτικά συμβούλια, ε, εμεί σαν παράδειξη ψηφίσαμε τα 94. Μάλιστα. Νομίζω δεν υπάρχει άλλο δήμο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει, υπάρχει άλλο δήμο στην Ελλάδα. Εγώ. Και μάλιστα κατηγορηθήκαμε. Στη Δυτική Μακεδονία, την Ελλάδα δεν γνωρίζει. Στη Δυτική Μακεδονία δεν υπάρχει σίγουρα, Στο το διαβεβαιώ εγώ. Ναι. Και μάλιστα κατηγορηθήκαμε σε προεκλογική ομιλία του Ανθιποψήφιου του Νίδη Μάρχου, mm -hmm. ότι δεν κάναμε αντιπολίτευση. Μα εμεί δεν ήμασταν για να κάνουμε αντιπολίτευση στον κύριο Δημαρχό. Εμεί ήμασταν στο Δήμο για να στηρίξουμε όλα τα θέματα, όλε τι προσπάθειε που κάνει ε, μια δημοτική αρχή. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Mm -hmm. Αυτό που μα χωρίζει είναι τα προβλήματα του τόπου. Ναι, και η διαφορετική προσέγγιση η που μπορεί αλήθεια, να έχει. Ναι, έτσι, η αλήθεια είναι ότι ενώ πέσανε πάρα πολλά λεφτά, δεν έχουμε καταφέρει να λύσουμε ε, βασικά θέματα στο Βελβεντό. Ποια είναι αυτά. Δεν γίνεται τώρα το 2023 να μην έχουμε καθαρό νερό στο χωριό. Mm -hmm. Το 2023. Δεν γίνεται το 2023 να μην έχουμε πρόσβαση στους συγκρισμούς, να είναι αποκλεισμένα, να είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Δεν γίνεται στο Βελβεντό το 2023 να μιλάμε για υποστελέχωση του ιατρείου και να μην έχουμε γιατρό. Mm -hmm. Είναι τόσα πολλά, αλλά ε, φοβάμαι ότι... Την επόμενη μέρα, αν ο κόσμο μα εκλέξει τη Δημοτική Αρχή, θα πρέπει να ξεκινήσουμε δηλαδή από το μείον, από τα βασικά. Θεωρείτε πω υποδομέ όπω είναι το νερό και οι δρόμοι α, θα μπορούσαν να είχαν επιληθεί ω ζητούμενα βάσει και των οικονομικών δεδομένων που γνωρίζετε εσεί ότι θα είχε να διαχειριστεί αυτή η δημοτική Μα έχει κατηγορηθεί. Αρχή. έχει κατηγορηθεί, έχουμε κατηγορηθεί και εγώ προσωπικά για του 21 μήνε αντιδήμαρχο που ήμουν στην δίκηση με τον κύριο Κοσματόπουλο στο Δήμο Σερβίων Βελβεντού ότι δεν κάναμε κτλ. Ε, μην ξεχνάτε ότι ήμασταν εποχή μνημονίων. Μην ξεχνάτε ότι ο Επίτροπο μπορούσε να ελέγξει ακόμα και ποσά μέχρι 50 ευρώ. Mm -hmm. Πέσαν λεφτά από προγράμματα στην τωρινή δημοτική αρχή, ε, τα εκμεταλλευτήκαν οι γειτονικοί Δήμοι. Μπορώ να σα πω ότι μόνο στο πρόγραμμα Τρίτσι ο γειτονικό Δήμο yeah. έβαλε 9.5 εκατομμύρια έργα. Δεν μπορούσαμε να λύσουμε το θέμα του νερού. Δεν... Ένα... Γιατί... ένα παράδειγμα λέω. Γιατί δεν μπορέσετε να μπείτε εσεί σε αυτό το πρόγραμμα με τον τρόπο που θέλατε εσεί τέλο πάντων είναι θέμα διεκδίκηση, είναι θέμα δεδομένων του Δήμου, δεν μπορούσε λόγω προφανώς. του μεγέθου να μπει. Προφανώ, προφανώ. Βάλαν άλλε προτεραιότητε. Α, είναι θέμα διεκδίκηση. Ε, δεδομένων. προφανώ, προφανώ. Κατανοητή η θέση. Θα, θα, μπορούσαν, θα, μπορούσαν, για αυτά τα έργα που μιλάμε τώρα, τουλάχιστον στο Τρίτσε, mm -hmm. να έχουν προχωρήσει. θα ξεκινήσουμε δηλαδή το 2024 για να ξανακάνουμε καινούργιο δίκτυο ίδρυψη, να κάνουμε καινούργιο δίκτυο αποχέτευση, να κάνουμε καινούργιο εξωτερικό αγωγό. Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Συζητάμε το 2023, όταν το χωριό έχει φτάσει σε τέλμα, όταν θα έπρεπε να μιλάμε για θέματα ανάπτυξης, mm -hmm. για θέματα τουρισμού. Εμείς πρέπει να μιλήσουμε δηλαδή, για τα βασικά, για υποδομέ, Αυτά έπρεπε να είχαν λυθεί χθε. Θα μιλήσουμε για τουρισμό και για ανάπτυξη σε λίγο. Για τι υποδομέ θέλω να το κλείσουμε. Είπατε ότι μπορεί να φοβάστε πω αν αναλάβετε, θα κληθείτε να προχωρήσετε από το μηδέν. Υπάρχει σχεδιασμό από εσά, Γνωρίζετε το ακριβώ μέγεθο του προβλήματο με το δίκτυο νερού και με του δρόμου, με, με τι ε, ε, υποδομέ των δρόμων. Λύνεται, είναι, είναι διαθέσιμο. Είναι, είναι, προ, είναι προτεραιότητα και στο. Προεκλογικό μα πρόγραμμα που θα κυκλοφορήσει αύριο και θα πάει σε όλα τα σπίτια και σε όλου του συνδημότε, θα πάει πόρτα-πόρτα, χέρι-χέρι. Ναι. Η νούμερο ένα προτεραιότητά μα είναι το δίκτυο ίδρυψη και αποχέτευση. Το είχα πει βέβαια και το 2019 στο διάλογο που είχαμε κάνει τότε, στον προεκλογικό διάλογο, στο ζωντανό, στο μετόχη. Είχα πει ότι τότε ότι το θέμα τη ίδρυψη και τη αποχέτευση του βελβεντού είναι ορολογιακή βόμβα. Mm -hmm. Μάλλον δεν το πήρε στα σοβαρά η Δημοτική Αρχή τότε, ενώ το ήξερε το πρόβλημα και το ξέρει και το γνωρίζει. Και πάλι θέλω να πω ότι χωρί να μηδενίζω προσπάθειες και δουλειέ και εργασίε που κάναν κάποιοι αντιδήμαρχοι, δεν το πήρε στα σοβαρά το θέμα και δεν προχώρησε ούτε καν. Δεν έχει κάνει ούτε 1% από το έργο. Μάλιστα. δεν γίνεται τώρα να μιλάμε ότι όλοι οι άνθρωποι στο βουνό πίνουν εμφιαλωμένο νερό, mm -hmm. όταν το νερό είναι τρεχούμενο από το βουνό. Αν είναι mm -hmm. δυνατόν. Μάλιστα. Λύνεται, υπάρχει σχεδιασμό για την επίλυσή του, εσεί θα προχωρήσετε τι διαδικασίε mm -hmm. πιο γρήγορα, θα διεκδικήσετε νέου πόρου. Ναι, σα το είπα ότι στο έργο το νούμερο ένα έργο είναι το θέμα τη ίδρυυση, mm -hmm. το νούμερο δύο είναι το θέμα τη πρόσβαση. Mm -hmm. γιατί... Η πρόσβαση είναι πολύ σημαντική και αφορά τα πάντα. έτσι από Ακόμα και στο εμπορικό σχήμα. Ακόμα και ο κεντρικό δρόμο έχει προβλήματα. Εντάξει, mm -hmm. να συμπληρώσουμε εδώ και το πρόβλημα τη γέφυρα, ελπίζουμε. Τι επόμενε μέρε να λυθεί και αυτό. Mm -hmm. ε, αυτά όλα έχουν επιπτώσει στην οικονομία του Βελβεντού. Και το νούμερο τρία είναι το θέμα του γιατρού. Ναι. Εμεί επιμένουμε στο θέμα του γιατρού. Και καλά κάνετε. <laughs> Μα νομίζω ότι είναι το πιο βασικό όταν ε, ο μισό πληθυσμό του Βελβεντού αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι άνω των 60 χρονών. Mm -hmm. Αν δεν μπορούμε να προσφέρουμε αυτή την ασφάλεια του γιατρού. Τότε για ποια τοπική αυτοδιοίκηση να συζητάμε. Να υπενθυμίσουμε ότι οι Δήμοι δεν έχουν την ευθύνη να φέρουν γιατρού, αλλά έχουν την ευθύνη να διεκδικήσουν. Έτσι τουλάχιστον. Και, α... και πέρα από αυτό, έχουμε, εμεί έχουμε δεσμευτεί ότι αν δεν η πολιτεία αν δεν ε, μα βοηθήσει στο θέμα του γιατρού, θα πληρώνουμε με ιδίου πόρου γιατρό. Μάλιστα. Δηλαδή, όταν στα χωριά πάνω στου οικισμού έχει να πάει γιατρό ε, δεν ξέρω πόσα χρόνια. Τι είναι για το Δήμο. Μάλιστα, υπάρχει και προηγούμενο, σα λέω και από γειτονικό Δήμο, ο οποίο έχει προχωρήσει σε σύμβαση εξωτερικού γιατρού και επισκέπτεται κάθε μέρα και από ένα χωριό. Εμεί δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή, δεν μπορεί να διαθέσει ο Δήμο Βελβεντού το χρόνο μαζί με την κοινωνική υπηρεσία την οποία θα ιδρύσουμε 50.000 ευρώ το χρόνο. Αν είναι δυνατόν. Αυτό είναι ο προπολογισμό, λέτε. Μάλιστα. Ε, αυτό έχουμε κοστολογήσει εμεί ότι ναι, ναι. το κόστο του γιατρού για τα χωριά και για το Δήμο Βελβεντού παρουσία 24 ώρε το 24ωρο. Εντάξει, δεν θα είναι 24 ώρε το 24ωρο στο, 24 στο γιατρό, απλά. Ο γιατρό θα έχει τη σύμβαση, θα μένει στο Βελβεντό, θα του δώσουμε δωρεάν στέγαση, θα του έχουμε μηδέν δημοτικά τέλη, mm -hmm. ώστε να γυρίσουμε. Και να σα πω και κάτι: Είναι και τόσα παιδιά γιατροί από το Βελβεντό που έχουν σπουδάσει και πρέπει να τα ξαναγυρίσουμε πίσω στο... στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Mm -hmm. Τι πιο ωραίο να γυρίσει ένα παιδί γιατρό που Μάλιστα. κατάγεται από το Βελβεντό. Την καταγράφουμε αυτή την πρόταση ενδιαφέρουσα. Τώρα θέλω να έρθουμε στο μεγάλο θέμα του ενεργειακού. Έχετε ξανααναφέρει την θέση σα, γνωρίζουμε λίγο πολύ, αλλά για να το γνωρίσουν και όλοι οι τηλεθεατέ. Είναι το, το μείζον ένα πρόβλημα για όλη την χώρα, για όλη την βόρεια Ελλάδα, για περιοχέ όπω είναι το Βελβεντό, που δεν έχει πρόσβαση σε τηλεθέρμανση όπω έχει η Κοζάνη για παράδειγμα. Υπάρχει α, λύση, υπάρχει κάτι που εσεί μπορείτε να προτείνετε για την βελτίωση τη κατάσταση, για τη μείωση των εξόδων των δημοτών σα, για την θέρμανση των σπιτιών του και των επιχειρήσεών του. Ναι, κοιτάξτε να δείτε το ερώτημα είναι διπλό. Το ένα είναι ό, όσο έχει να κάνει γιατί δεχτήκαμε και κριτική επειδή είμαστε αρνητικοί στο φυσικό αέριο. Και το δεύτερο ερώτημα είναι στο τι εμεί προτείνουμε ω εναλλακτική λύση ναι, ναι. Στον ενεργειακό. Να πάρουμε το πρώτο. Mm -hmm. Επειδή δεχτήκαμε και αυ αυστηρή κριτική. Θέλω να σταθώ στο εξή. Θα απαντήσετε, βέβαια, παρακαλώ. συνεχίστε. Ναι, ναι. Έχουν έρθει δύο υποψήφοι περιφερειάρχε, θα πω και τα ονόματά του, και ο κύριο Κασαπίδη και η κυρία Ζεμπιλιάδου. Δεν έχουμε δει την τοποθέτηση του κύριου Αμανατίδη, ελπίζουμε την Τετάρτη στην κεντρική του ομιλία να αναφερθεί και σε αυτό το ζήτημα του Βελβεντού, ε, η, τάχθηκαν κατά του φυσικού αερίου και οι δύο, ότι δεν, βασικά δεν είναι η λύση το φυσικό αέριο στο ενεργειακό του Βελβεντού. Mm -hmm. Και αυτό έχει μια μεγάλη δόση αλήθειας για πολλούς λόγους. Ε, νούμερο ένα είναι ότι, και σε αυτό που στάθηκαν βέβαια και οι δύο υποψήφοι περιφερειάρχες, είναι ότι το φυσικό αέριο, και μάλιστα μιλάμε δεν μιλάμε για φυσικό αέριο, από τον αγωγό μιλάμε υγροποιημένο τύπο LNG. Αυτό έχει να κάνει ότι το φυσικό αέριο είναι ορυκτό καύσιμο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται ε, όσον αφορά το οικολογικό αποτύπου, το αποτύπωμα ή τους μηδενικούς ρήπους. Mm -hmm. Όταν μιλάμε για φυσικό, για ορυκτό καύσιμο, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μηδενικό το αποτύπωμα. Το νούμερο δύο έχει να κάνει με το οικονομικό. Όταν λέω με το οικονομικό, ε, έχει τρεις ενότητες. Το ένα είναι ότι θα είμαστε πάντα εξαρτώμενοι από μια ιδιωτική εταιρεία. Mm -hmm. Και σα ρωτάω εγώ εσά ευθέω. Τι θα κερδίσει ο καταναλωτή ή ο συνδημότη μου όταν θα έχει να κάνει συνδιαλλαγή με μια ιδιωτική εταιρεία και η τιμή του φυσικού αερίου θα παίζει πάντα με το χρηματιστήριο ενέργεια. Βλέπετε ότι έγινε και με την ρήτρα αναπροσαρμογή. Yeah. Δηλαδή, αν το φυσικό αέριο έχει 1,5 ευρώ, θα είναι υποχρεωμένο αφού υπογράψει και συμβόλαιο. Θα γίνει με συμβόλαιο, γιατί η εταιρεία να έρθει να συνδέσει το φυσικό αέριο θα χρειαστεί και κάποιε συνδέσει. Ποιο θα εξασφαλίσει αυτέ τι συνδέσει, Ρωτάω εγώ έτσι ο αφελή. Ρωτάω πραγματικά. Ε, Α μα απαντήσει η δημοτική αρχή γιατί επιμένει. Ναι. Και γιατί εμεί είμαστε κάθετα αρνητικοί. Ε, νούμερο 2. Ε, το κόστο. Ε, μα είπε ο κύριο Δήμαρχο στην ομιλία του στα εγγένεια του εκλογικού του γραφείου ναι. ότι έχει δέσμευση από την υφυπουργό την κυρία Ζδούκο ότι θα αναλάβει το κράτο. Θα αναλάβει το κόστο σύνδεση. Δεν, κάτι... Δεν έχουμε κάποιο έγγραφο στα χέρια μα στο οποίο να δεσμεύεται η Υφυπουργό. Και μάλιστα, σε αυτό που είπαν και οι δύο Περιφερειάρχε και το ξέρουμε με ευρωπαϊκή οδηγία, σταματάει η επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω ορυκτού καυσίμου. Mm -hmm. Αυτό το ξέρουν άπαντε. Το ξέρει και ο κύριο Δήμαρχο. Σκοπίμω όμω το κρύβει. Μπορεί να μα απαντήσει όσον αφορά. Μα είπε ότι θα χρηματοδοτηθεί από εθνικού πόρου. Όταν ε, το φυσικό αέριο νομίζω θα σταματήσει όλη την Ευρώπη. Το καύσιμο του μέλλοντο είναι το υδρογόνο, αλλά ώσπου να φτάσουμε στο υδρογόνο, εμεί προτείνουμε και κάτι άλλο. Ναι. Γιατί κατηγορηθήκαμε ότι το υδρογόνο θα φτάσει το 2035 στην περιοχή, ενώ εμεί πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ πιο γρήγορα. Παρά τα αυτά όμω, στην Ευρώπη ήδη έχει ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει καυστήρε υδρογόνου και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Θα φέρουμε και επιστήμονε να μιλήσουν γι' αυτό. Εν κατακλείδη, θέλω να πω ότι όσον αφορά, ε, ξεχνάω να αναφέρω και το κόστο ε, καυστήρα και τεχνικού, το οποίο θα είναι γύρω στι 2.000 ευρώ. Συν τη άλλη, μιλάμε για ένα έργο φυσικού αερίου, το οποίο θα πρέπει να σκαφτεί όλο ο οικισμός του Βελβεντού, 14 χιλιόμετρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Βέβαια, ο κύριο Δήμαρχο μα είπε ότι θα σκαφτεί για να κάνουμε και την αποχέτευση και το νερό. Μα είμαστε σοβαροί τώρα. Μιλάμε σοβαρά. Είναι δυνατόν να γίνει ένα τριπλό τέτοιο έργο ποια εταιρεία θα δεχτεί φυσικό αέριο να συνδέσουμε νερό ή να, συνδε... να κάνουμε αποχέτευση. Αν είναι δυνατόν. Και πώ θα συμπέσουν τα χρονοδιάγραμμα. δεν είναι λόγο γίνε... το ερώτημα. Μα, Μα... Τεχνικά δεν μπορεί να, να γίνει και δεν μπορεί να συνεργαστούν τρει διαφορετικέ εταιρείε. Του αντιλαμβάνω τους λόγου διαφωνία. ειδικέ δικέ παρακαλώ. Ναι, ε, όχι, να, να κλείσω λίγο με το φυσικό αέριο. Mm. Και μάλιστα υπάρχει χαρακτηριστικό παράδειγμα στη Δεσκάτη, στο οποίο έχει ξεκινήσει το 2019 η ίδια εταιρεία, η ίδια εταιρεία που είναι Πάρει το έργο στο Βελβεντό, η οποία εδώ και τέσσερα χρόνια έχει ξεκινήσει, το 2019, τώρα μου δίνει ευκαιρία για να τα ακούσουν οι Ε, Το 2019 έχει ξεκινήσει, έχουν σκάψει 2 χιλιόμετρα από τα 7,5 χιλιόμετρα που προβλέπει το έργο, και οι συνδέσει που έχουν γίνει μέχρι σήμερα μετά από 4 χρόνια είναι μόλι 63. Έχω. Δεν είναι εύλογο το ερώτημα και ρωτάω. Ποιος ε, διασφαλίζει στην εταιρεία ότι οι συνδέσεις θα είναι πάνω από 500, πάνω από 400, πάνω από 100 λέω εγώ, όταν υπάρχει το παράδειγμα της δεσκάτης. Mm. Μπορούμε, έχω μιλήσει με τον νυν δήμαρχο δεσκάτης, ε, μου είπε τηλεφωνικά ότι έχουν σκάψει το χωριό, το έχουν κάνει άνω κάτω. Ε, εν πάση περιπτώσει, εμάς μας διαβεβαιώνει ο δήμαρχος ότι αν έρθει η εταιρεία στο Βελβεντό θα τελειώσει το έργο σε δύο χρόνια. Mm. Όταν σε δύο χρόνια, όταν σας λέω ότι το 2030 οι κινητήρε εσωτερική καύση θα σταματήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm -hmm. Αυτή είναι η οδηγία. Δεν το λέω εγώ. Κατά Υπάρχει ναι. οδηγία. Τώρα, η δικιά μα πρόταση είναι η ενεργειακή κοινότητα. Ενεργειακή κοινότητα και για τον δημοτικό φωτισμό, αλλά και για του ιδιώτε. Υπάρχει κοστολογημένο το οποίο θα το κυκλοφορήσουμε στο πρόγραμμα, ξεχωριστό φυλάδιο, το οποίο θα πάει πόρτα-πόρτα, όπω σα είπα και πριν, yeah. στο οποίο εμεί εκεί λέμε. Ήδη ο Δήμος Βελβεντού έχει μπει στην ενεργειακή κοινότητα στην οποία είναι η περιφέρεια επικεφαλής και έχουν μπει όλοι οι Δήμοι. Αυτό μιλάμε μόνο για το δημόσιο φωτισμό, αλλά δεν είναι μόνο ο, δημόσιο ο δημόσιος φωτισμός. Είναι και άλλα τα δημοτικά έξοδα όσον αφορά το ΦΟΠ. Στο οποίο εκεί εμείς έχουμε υπολογίσει με μία προμελέτη που έχουμε κάνει το κόστος, μιλάμε για ένα φωτοβολταϊκό πάρκο 8 ΜΒ, ναι. Η παραδρομή έγινε σε άλλο κανάλι που είχα πει 800. Εγώ εννοούσα 800 φωτοβολταϊκά στι συσκευέ και μου δίνετε ευκαιρία και σα ευχαριστώ για να διορθώσουμε αυτό το λάθο. Μιλάμε για ένα φωτοβολταϊκό πάρκο 8 ΜΒ, όπω ακριβώ σας το λέω, για να καλύψουμε όλε τι ανάγκε όλων των ιδιωτών. Δεν μιλάμε για αντλίε θερμότητα, μιλάμε για τι ανάγκε που έχει σήμερα το Βελβεντό. Δηλαδή, έχουμε πάρει τι μετρήσει ενό έτου κατανάλωση των ιδιωτών έχουμε υπολογίσει πόσα ΜΒ χρειάζονται. Είναι 8 ΜΒ. Μάλιστα. Το κόστος του έργου ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Τα 5 εκατομμύρια ευρώ, εφόσον γιατί λύνεται το ενεργειακό, ΕΣΑΗ. Όταν λέω ΕΣΑΗ, ΕΣΑΗ. Mm. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Κάνουμε κατανάλωση, κάνουμε συμψηφισμό τέλη του έτους με την ΔΕΗ, έσοδα-έξοδα. Όταν είμαστε χρεωστικοί, πληρώνουμε... Το παραπάνω χρέο τη διαφορά. Όταν είμαστε πιστωτικοί, το κερδίζει. Αυτό το ξέρουμε. Mm -hmm. ήδη υπάρχει πρόγραμμα που τρέχει στο εξοικονομώ αυτή τη στιγμή για φωτοβολταϊκά στι στέγε με 75% επιδότηση. Εγώ είπα ότι θα διεκδικήσουμε και το υπόλοιπο 25% λόγω ΣΔΑΜ. Mm -hmm. Νομίζω ότι αυτά τα λεφτά για την απολυμνητοποίηση πρέπει να πάνε στα μεγάλα και στα ενεργειακά. Και αυτή είναι η πρότασή μα. Και προ όφελο των πολιτών, προφανώ. Τοποθέτηση του πάρκου αυτού που μπορεί να γίνει. Αυτό κοιτάξτε να δείτε. Ε, α, Πρέπει να πω και το εξή: ότι ε, χωροταξικά χρειαζόμαστε γύρω στα 150 με 180 στρέμματα ναι. για να καλύψουμε αυτέ τι ανάγκε όσον αφορά την ενεργειακή κατανάλωση του Δήμου. Νομίζω ότι υπάρχουν μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα που γίνονται στο λεκανοπέδιο αυτή τη στιγμή των Ορχείων, Στα οποία από εκεί θα διεκδικήσει ο Δήμο πρώτα να αγοράσει μέρο ενό. Μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο, Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι η ΔΕΗ προχωρά σε μια κατασκευή μαζί με την RWA σε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο 1 γιγαβάτ. Στο οποίο θα μπορούμε να αγοράσουμε εμεί μετοχέ για 8 ΜΒ. Είναι τόσο απλό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε φωτοβολταϊκό πάρκο στο Βελβεντό. Ναι. Μάλιστα. Είναι τόσο απλό. Κατανοητή η Και εκεί χρειαζόμαστε τη συμπαράσταση και τη περιφέρεια αλλά και τη πολιτείας. Τώρα, να έρθουμε μια και είμαστε στα έργα. Α, ήθελα να ρωτήσω αν έχετε στο μυαλό σα και στο σχέδιό σα, κυρίω για να μπορούν να τα διαβάσουν και στο σχέδιό σα οι πολίτε, κάποια άλλα έργα παρεμβάσει τα οποία βάζετε στην πρώτη γραμμή, τα οποία θα υλοποιήσετε με το που θα αναλάβετε, θα τα βάλετε σε προτεραιότητα. Ε, καταρχήν, θα πρέπει να δούμε πάρα πολύ σοβαρά το θέμα των προσβάσεων στου δρόμου. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή το καταφύγει να είναι αποκλεισμένο δεν είναι δυνατόν το πολύφετο αυτή τη στιγμή να είναι αποκλεισμένο. Για να πάμε τώρα αυτή τη στιγμή στο καταφύγιο, πρέπει να κάνουμε μια διαδρομή 42 χιλιόμετρα. Mm -hmm. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, αν πάθει κάποιο κάτι, καταλαβαίνετε, δεν θα προλάβουμε. Ναι, mm -hmm. Δεν είναι δυνατόν ε, να πάμε στο πολύφετο ότι πρέπει να κάνουμε το γύρο τη λίμνη. Μάλιστα, ήταν ε, κλειστό και, και η γέφυρα, και αναγκαζόμαστε να κάνουμε μια διαδρομή γύρω στα 65 χιλιόμετρα για να πάμε στο πολύφετο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ναι, ναι, αυτό το θυμόμαστε, ήταν η τραγική κατάσταση. Και ο κεντρικό οδρόμο προ την εθνική οδό χρειάζεται βελτίωση. Βέβαια, αυτά είναι έργα τη περιφέρεια. Νομίζω ότι η πίεση πρέπει να είναι και η διεκδίκηση προ την περιφέρεια. Ότι αυτό το θέμα των προσβάσεων στο Βελβεντό να είναι προτεραιότητε τη περιφέρεια. Mm -hmm. Πρέπει να είναι προτεραιότητε, το ξαναλέω, το έχουμε ξανατονίσει. Νομίζω ότι η νη δημοτική αρχή δεν διεκδίκησε σωστά, δεν πίεσε όσο έπρεπε. Γι' αυτό είμαστε ακόμα αποκλεισμένοι. Ε, όσον, αφορά, για τους δρόμους. Ναι. Ε, είπαμε ότι το θέμα του νερού είναι το φλέγον ζήτημα ναι, και το θέμα της αποχέτευσης, παύλα του βιολογικού. Αλλά εμείς θέλουμε να κάνουμε τις προτάσεις μας όσον αφορά, όσον αφορά και το τουριστικό παύλα αναπτυξιακό κομμάτι. Βέβαια. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει και ως συνδυασμό. Είμαστε ένας συνδυασμός Σα το είπα και πριν, με 80% νέα παιδιά, με όραμα, με κίνητρο και προπαντό με όρεξη για δουλειά. Έχουμε στο πρόγραμμά μα, ε, αφού έχουμε συζητήσει με όλου σχεδόν του συνδημότε, έχουμε συμπεριλάβει προτάσει από συνδημότε μα, οι οποίε είναι καταρχήν υλοποιήσιμε και με πολύ μικρό κόστο, mm -hmm. στο οποίο θα αναδείξουν. Την ομορφιά του Βελβεντού, την οποία νομίζω ότι δεν αμφισβητεί κάποιο αυτή τη στιγμή. Όχι, βέβαια. Αλλά νομίζω ότι ακόμα είναι στα Σπάργανα. Δεν καταφέραμε να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ε, αυτού του φυσικού κάλου, αυτή τη ε, απίστευτη ομορφιά που έχει ο Δήμο μα. Τι λείπει, τι παρεμβάσει θα γίνουν, τι θα πρέπει να βελτιωθεί, ε, Οι παρεμβάσει μα ε, χωρίζονται σε τρει τομεί. Όσον αφορά τον ορεινό όγκο, όσον αφορά την αξιοποίηση τη τα αυτή αυτής Λίμνης Πολυβίτου, που μέχρι πρόσφατα ακόμα δεν είχαμε φορέα διαχείρισης. Mm -hmm. Και όσον αφορά παρεμβάσει μέσα στο ίδιο τον οικισμό του Βελβεντού. Mm -hmm. Θα πρέπει να ξεκι... να καταρχήν να ξεκινήσουμε ε, όσον αφορά στο ρημοτομικό. Ήδη εδώ και 4-4,5 χρόνια φωνάζαμε και στα Δημοτικά Συμβούλια ότι η νη Δημοτική Αρχή δεν προχώρησε ε, στο να κάνει έστω ένα μικρό κομμάτι του ρημοτομικού. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι υπάρχουν έργα τα οποία θα δώσουν δουλειά στους εργαζόμενους του Βελβεντού. Όταν λέω στο ρημοτομικό θα δουλέψουν εταιρείε με σκαπτικά μηχανήματα, θα δουλέψουν οι οικοδόμοι, θα δουλέψουν οι χτίστε, θα δουλέψουν πάρα πολλά επαγγέλματα. Όταν εμείς το έχουμε κλειστό για να μη χαλαστούμε, θα το πω λαϊκά, με κάποιους συνδημότες μας. Νομίζω ότι αυτό δεν οδηγεί σε ανάπτυξη. Ε, αυτό είναι ένα από μόνο το αναπτυξιακό έργο. Η επέκταση του ρημοτομικού, το οποίο ρημοτομικό ακολουθεί τόσα χρόνια το Δήμο Βελβεντού και δεν έχει γίνει το παραμικρό. Όσον αφορά για το τουριστικό, αν θέλετε να το πούμε τώρα ή να το πούμε σε επόμενο, όπως θέλουμε να πούμε και για την ανάπτυξη της λίμνης. Ε, θέλω να πω στο θέμα ότι δεν καταφέραμε τέσσερα χρόνια, τέσσερα μισή χρόνια να φτιάξουμε, φτιάξαμε δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα ασφαλτόστρωση και δεν καταφέραμε να φτιάξουμε ένα κομμάτι στον παραλίμνιο δρόμο. Δηλαδή θέλει κάποιος να έρθει να κάνει ποδήλατο, να πάει σε ένα... Αξιοθέατο θέαση, δεν έχουμε βάλει ένα ξύλινο παγκάκι, δεν έχουμε βάλει ένα κιόσκι. Δεν έχουμε κάνει... Όταν οι άλλοι Δήμοι έχουν προχωρήσει και τα βλέπουμε και πραγματικά μα πιάνει το παράπονο. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε ένα κιόσκι και να έρθειτε να έρθει εσεί με τη γυναίκα σα, με τα παιδιά σα, να έρθει ένα τουρίστα, να έρθει ένα ε, μηχανόβιο, να έρθει οποιοδήποτε. Mm. Δεν έχουμε ένα χώρο στη λίμνη. Mm. Ε, αν είναι δυνατόν δηλαδή το 2023, πότε θα τα κάνουμε όλα αυτά, για ποια ανάπτυξη εσύ θέλετε να, να υπάρχει ανάπτυξη και προς τη λίμνη, να, να αξιοποιηθεί το κομμάτι εκείνο, έτσι. Ε, νομίζω αυτά τα δύο, και η λίμνη και, το, και ο ορεινό όγκο, πρέπει να παντρευτούν, mm -hmm. ε, να τα συνδέσει ο, ο, ο οικισμός του Βελβεντού και, και το να, να αξιοποιήσουμε το και, και τους τρεις οικισμούς στο βουνό και τον τέταρτο που είναι το Πουλήφητο. Ε, υπάρχουν δυνατότητε απίστευτε. Στο πρόγραμμά μας αναλυτικά τα περιγράφουμε όλα. Mm -hmm. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε για να τα αναπτύξουμε αυτά. Αν μας πιέζει ο χρόνος. Ναι. ήθελα να ρωτήσω το εξή. Ναι. Θα, θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον, το έχουμε δει, το αναφέρετε και εσείς πριν από λίγο, να ακούσουμε τους υποψηφίους σε μια ανοιχτή α, ανταλλαγή απόψεων α, με τη μορφή λαϊκή συνέλευση. Το είχαμε δει στο παρελθόν, δεν το είδαμε φέτο. Ε, μια προσωπική μου απορία, πώς και δεν το είδαμε. Το, το Βελβεντό. Ευχαριστώ για την ερώτηση καταρχήν. Ο, το Βελβεντό από ό,τι θυμάμαι εγώ από τα μικρά μου, παιδικά μου χρόνια, ε, και έλα και συνελεύσεις γινόταν και ε, πολιτικοί διάλογοι ακολουθούσαν και τα δύσκολα χρόνια, τα κομματικοποιημένα ακόμα, mm -hmm. ποτέ δεν έλειψε ο διάλογο από το Βελβεντό. Έγινε μια διαπαραταξιακή την προηγούμενη Δευτέρα. Mm -hmm. Συζητήθηκε το θέμα. Αυτό. Συζητήθηκε το θέμα. Ε, εμείς είμαστε ανοιχτοί στον πολιτικό διάλογο, τον ζητήσαμε. Ε, η κυρία Γκαμπράνη με την λαϊκή συσπήρωση είπαν ότι δεν δέχονται γιατί δεν οδηγεί πουθενά ο πολιτικό διάλογο έτσι όπω γινόταν. Μπορεί να έχει του λόγου. Είπε ότι μπορούν οι δημότε να τη βρουν κατηδίαν, διαζώσει και να συζητούσουν τα όποια αυτά προβλήματα. Είναι η δημοτική αρχή. Να τονίσω ότι το 2019 που έγινε ο πολιτικό διάλογο, ούτε τότε υπήρχε απόφαση δημοτικού συμβουλίου. Η κυρία Γκαμπράνη πάλι δεν συμμετείχε. Ο κύριο Δήμαρχο συμμετείχε. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν θέλει σήμερα να συμμετέχει και τον κάνω και ανοιχτή πρόσκληση από το βήμα σα εδώ. Αν θέλει να πάμε σε πολιτικό ανοιχτό διάλογο στο Βεβαιντό, μπορούμε να τον κάνουμε. Ο κόσμο θέλει να ακούσει, θέλει να μάθει. Δεν είναι μόνο να πάρει ένα πρόγραμμα, ένα φυλάδιο να διαβάσει ή το τι θα πω εγώ αυτή τη στιγμή στο κανάλι σα ή στα άλλα μέσα μαζική ενημέρωση. Όταν δεν θε να πα σε έναν ανοιχτό διάλογο, τρία πράγματα συμβαίνουν. Το ένα είναι ή δεν έχει να πει κάτι. Ή θε να κρύψει κάτι. Και το τρίτο και το πιο βασικό είναι ότι δεν θε να δεχτεί ερωτήσει από του συνδημότε. Νομίζω ότι το πιο βασικό, ο πολιτικό διάλογο θα οδηγούσε σε κάποιε ερωτήσει, σε κάποιε απορίε, εύλογε ή μη, από του συνδημότε μα. Μα γι' αυτό είμαστε εδώ, για να κρυθούμε για τι απόψει μα. Είμαστε εδώ για να κρυθούμε για τι προτάσει μα. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε. Δεν, δε, εγώ δεν έχω αυτόν τον σκοπό την καρέκλα του Δημάρχου. Ο δημαρχιακό στόχο δεν είναι ο στόχο. Mm -hmm. Για κάποιου άλλου μπορεί να είναι. Μάλιστα. Και κάνω και πρόσκληση, αν θέλει ο Δήμαρχο, να κάνουμε ανοιχτή, ανοιχτό διάλογο στην κεντρική πλατεία του Βελβεντού. Το κάνω και από εδώ. Κατανοητό. Αναμένουμε. Ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σα. Υπενθυμίζω ότι ο συνδυασμό σα είναι το Βελβεντό. Προχωράμε μαζί. Μου αναφέρετε πω είναι άκρο ανανεωτικό σε πρόσωπα και σε ιδέε να φανταστώ. Ε, θα σας δώσω το, το πρόγραμμα, αλλά θέλω να σας καλέσω την πέμπτη στις 8.30 ώρα στην κεντρική πλατεία που θα είναι η κεντρική μας ομιλία. Mm -hmm. Σας καλώ και σαν κανάλι και σας προσωπικά. Και σας ευχαριστώ για την σημερινή σας συνέντευξη. Εκεί θα υποθούν σχεδόν όλα. Ε, θα λύσουμε όλες τις απορίες Ωραία. όλων των συνδημοτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.